Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγέλη και κύριε Μωυσή. Λοιπόν, κύριε Κουβέλη, ήσασταν ένας εκ των παραγόντων εκείνης της περίφημης περιβόητης δίκης για το Πολυτεχνείο που κράτησε από τον Οκτώβριο του 1975 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1975. Ναι, τέλος του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ήμουν πράγματι. Και με αυτή την αφορμή σας, έτσι, θέλαμε σήμερα αυτή την επικοινωνία. Εσείς ως νέος δικηγόρος τότε, εκπροσωπώντας ποιους είχατε βρεθεί πολιτική αγωγή τότε? Εγώ είχα παράσταση πολιτικής αγωγής για 5, αν θυμάμαι καλά, 5 και 3 και για 8, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί μέσα στο Πολυτεχνείο. Ο ένας εξ αυτών, σέβομαι το δικαίωμά του να μην γνωστοποιήσω το όνομά του, είχε τραυματιστεί στην δεξιά ομοπλάτη από πυροβολισμό που έγινε από την ταράτσα του ΟΤΕ. Έπεσαν και άλλοι πυροβολισμοί από την ταράτσα του ΟΤΕ, στους συγκεντρωμένους μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, αλλά και στις παρυφές του Πολυτεχνείου, δηλαδή στην Πατησίων και λίγο πιο πάνω. Αυτοί ήταν, τι ήταν, λέτε τότε, ήταν ελεύθεροι σκοπευτές, ήταν που είχαν έτσι. Ναι, ήταν ελεύθεροι σκοπευτές. Ελεύθεροι σκοπευτές, επίσημοι στρατιώτες ήταν ή παρακρατικοί, τι ήταν αυτοί? Όχι, τους είχε το τότε χουντικό καθεστώς. Μάλιστα. Με συγκεκριμένες εντολές, τους παρέταξε στην ταράτσα του ΟΤΕ και από εκεί έκαναν αυτή την βρώμικη δουλειά. Ναι. Mm-hmm. Τι θυμάστε, πώς θυμάστε εκείνο το κλίμα? Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε, αν μπορείτε, το κλίμα της αίθουσας του δικαστηρίου. Κοιτάξτε, το κλίμα της αίθουσας ήταν φορτισμένο. Στις πρώτες δικαστήριους, δηλαδή, επειδή κράτησε πάρα πολύ δικαστήριο, υπήρχε μια σιωπή, η οποία ήταν σιωπή, αν θέλετε, δέους απέναντι σε αυτά που οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει. Να θυμίσω ότι εκτός από τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη, κατηγορούμενοι ήσαν ακόμη 30 ανώτερα και κατώτερα στελέχη του στρατού και της αστυνομίας. Τα ανέφερα νωρίτερα όλα τα ονόματα. Α, μάλιστα. Εκ των οποίων οι 12 αθώθηκαν. Ναι, και αν εξαιρέσουμε τον Τερτιλή που καταδικάστηκε ισόβια, τον Λιμπεράκη, τώρα θυμάμαι το όνομά του, Ιωάννης Λιμπεράκης, αντιπολοκαγός του Πεζικού, ο οποίος καταδικάστηκε 25 χρόνια κάθειρξη, διότι πυροβόλησε από την ταράτσα του ΟΤΕ. Και σκότωσε τον 16χρονο, θυμάμαι το όνομά του, τον Αλέξανδρο Σπαρτίδη. Και επίσης και τον 23χρονο Μάρκο Καραμάνη. Κλίμα μεταμέλειας μέσα στην αίθουσα δεν υπήρξε. Από κάποιον από τους κατηγορούμενους. Απολύτως προσπαθούσε ο ένας να ρίξει τις ευθύνες στον άλλον. Ο μόνος ο οποίος ήταν ψυχρός, αμετανόητος και κυρίως η κατάθεσή του, η απολογία του ακριβέστερα, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας έμεσος και πολλές φορές άμεσος ύπνος στις ένοπλες δυνάμεις, στους αξιωματικούς αλλά και στα σώματα ασφαλείας. Αυτός ήταν ο Ιωαννίδης. Η παρουσία του ήταν ψυχρή και αν θέλετε αποδείχνει και το τι εσωτερικό κόσμο κουβαλούσε. Και ο Παπαδόπουλος ο ίδιος πολιτικολογούσε περισσότερο στην απολογία του παρά. Βεβαίως. Πολιτικολογούσε, κανένας δεν αναλάμβανε ευθέως την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν. Βέβαια υπήρξαν κάποιες καταθέσεις, γιατί παίξαμε εμείς κάποια αποσπάσματα νωρίτερα από ηχητικά. Από εκείνες τις μέρες παίξαμε, ας πούμε, ένα απόσπασμα του Μιχάλη του Γουνέλα που ήταν ο υπήλαρχος, που ήταν ο επικεφαλής του ΤΑΝΚ, και του Λουκά, του Χριστολουκά, που ήταν ο πρώην αστυνομικός διευθυντής των Αθηνών τότε, οι οποίοι, απολογούμενοι αναφέρθηκαν στα γεγονότα όπως τα βίωσαν και όπως τα μαρτύρησαν, εν πάση περιπτώσει, από τη δική τους οπτική γωνία τότε, αλλά δεν πολιτικολόγησαν. Όχι, αναφέρθηκαν στα γεγονότα, χωρίς βέβαια να κάνουν αναφορά πώς πήραν τις εντολές, ποιος τα διέταξε συγκεκριμένα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αστυνομικός διευθυντής, ο Λουκάς Παπαλουκάς, αν θυμάμαι. Χριστολουκάς, Χριστολουκάς. Ο Χριστολουκάς, έχει δίκιο. Προσπάθησε, ήταν ο μόνος που με μικρή σαφήνεια, όχι πολύ μεγάλη, προσπάθησε να πει ότι αυτό που έκανε ήταν συγκεκριμένη εντολή. Και επίσης να προσθέσει
ναι, ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό να μην τραυματιστεί και να μην βλαβεί κανένας από εκείνους οι οποίοι ήσαν μέσα στο Πολυτεχνείο και άρχισαν να βγαίνουν και να φεύγουν προς τα έξω. Τότε φαντάζομαι, θα ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο και το συνέστημα, τότε ήσασταν νέος σχετικά έτσι, στη δικηγορία και φαντάζομαι υπήρχαν και άλλοι που ήταν και ο Λυκού Ρέζος, τότε ήταν και άλλοι μετέπειτα. Ήταν ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έτσι, εγνωσμένης αξίας νομική. Ο Κανελόπουλος, ο Αείμνηστος Κανελόπουλος, ναι, ο Κώστας ο Κιζηρίδης, ο Γιώργος ο Κουτρούκης, ναι, ο Σπύρος ο Φυτράκης. Έτσι. Είναι μερικά από τα ονόματα των εκλεκτών συναδέλφων μου που θυμάμαι. Θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα του διαδρόμου. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι συνήγοροι, οι παράγοντες της οι νομικοί παράγοντες της δίκης εκείνης, φαντάζομαι μιλούσατε έξω, τα λέγατε στο διάδρομο. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο τα συναισθήματα των νέων τότε δικηγόρων που ξαφνικά βρίσκονταν σε μια τέτοια υπόθεση, μια τέτοια υπόθεση αναχείρας και με την γνώση ότι εκείνες τις μέρες γράφεται ιστορία, ας πούμε. Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι και να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Να θέλω να μεταφέρω τον ψυχικό κόσμο εκείνων των ωρών, των άλλων συναδέλφων. Mm-hmm. Πράγματι, πρόκειται για μια πάρα πολύ υπεύθυνη δουλειά που κάναμε ως παραστάτες της πολιτικής αγωγής. Αυτή η υπευθυνότητα, πρέπει να σας πω με απόλυτη ταπείνεια, ότι διαπερνούσε την κάθε στιγμή της παρουσίας μας μέσα στο δικαστήριο. Επίσης να σας πω ότι ουσιαστικά ήμουν από το πρωί μέχρι το τέλος της δίκης. Δεν θυμάμαι να υπήρξε δικάσιμος που να απουσιάζω από την αίθουσα του ακροατηρίου. Το περιγράφω αυτό και το αναφέρω όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να σας μιλήσω για την υπεύθυνη στάση των παραγόντων της πολιτικής αγωγής. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό κλίμα, για να πάμε λίγο τώρα ακόμα πιο πίσω, όχι στις μέρες της δίκης, αλλά στις ίδιες τις μέρες του Πολυτεχνείου. Συζητούσαμε νωρίτερα εδώ και ανατρέχοντας και σε μαρτυρίες της εποχής, υπήρχαν, κύριε Κουβέλη, τότε, θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε, να μας δώσετε τη δική σας οπτική γωνία, πώς θα θυμάστε, υπήρχαν τότε δύο τάσεις, εκείνη η τάση στον πολιτικό κόσμο, στον δημοκρατικό πολιτικό κόσμο της χώρας, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Εκείνη η τάση που έλεγε να δούμε πού το πάνε ο Παπαδόπουλος με τον Μαρκεζίνη με τις εκλογές και εντάξει που δεν θα είναι εκλογές ακριβώς, θα είναι εκλογές νοθευμένες ενδεχομένως, αλλά είναι ένα βήμα, μια επίφαση αποκατάστασης της δημοκρατίας και κάποιοι πολλοί από το πολιτικό φάσμα συντάσσονταν τότε με αυτό το κλίμα και υπήρχαν και άλλοι που έλεγαν όχι, πάμε σε ευθεία σύγκρουση και η ευθεία σύγκρουση ήταν τελικά αυτή που η λογική της ευθείας σύγκρουσης ήταν αυτή που έφερε σε μεγάλο βαθμό και το Πολυτεχνείο. Αυτή την ιστορική αποτίμηση των πραγμάτων που τελικά μετά ήρθε και η τραγωδία της Κύπρου, πιστεύετε ότι ενδεχομένως έτσι ένα σχόλιο σε αυτούς που λένε ότι ενδεχομένως αν δεν είχε γίνει το Πολυτεχνείο να μην είχε εγκαθιδρυθεί ο Ιωαννίδης ή και να είχε προσπαθήσει να εγκαθιδρυθεί ο Ιωαννίδης που ήταν πολύ σκληρότερος θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εδραιωθεί ο Ιωαννίδης ανατρέποντας έτσι εκ των έσω τότε μια κατάσταση. Ήταν ένα συγκεχημένο κλίμα. Δεν συμμερίζομαι αυτή την πολιτική εκτίμηση και αξιολόγηση των πραγμάτων. Ναι. Το Πολυτεχνείο, όσο και η κατάληψη της νομικής σχολής Αθηνών που είχε προηγηθεί, ήταν δυναμικά γεγονότα που απεδείκνυαν την ευθεία αντιπαράθεση του δημοκρατικού κόσμου της χώρας με την Χούντα. Πάντως υπήρχε και ένα κομμάτι ακόμα και της αριστεράς τότε που ήταν επιφυλακτικό απέναντι στην κίνηση του Πολυτεχνείου, αν θυμάμαι καλά. Υπήρξαν κάποιες φωνές και στον χώρο της αριστεράς που δεν έλεγαν ακριβώς ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ευθεία σύγκρουση. Ναι. Ήταν μια άποψη η οποία ανέλυε τις εσωτερικές αντιθέσεις των οχουτικών. Ναι. Διότι οι αντιθέσεις τους είχαν αρχίσει να προκύπτουν και μάλιστα με ένταση. Ναι. Χαρακτηριστική η περίπτωση, αυτή στην οποία αναφερθήκατε κύριε Μωυσή, η αντιπαράθεση και η αντιπαλότητα Παπαδόπουλου Ιωαννίδη με ό,τι είχε σχέση και με τις ομάδες που ο καθένας κουβαλούσε, τόσο ο Παπαδόπουλος όσο και ο Ιωαννίδης. Και για να γυρίσω λίγο στην δίκη, αυτή η αντιπαλότητα Ιωαννίδη Παπαδοπούλου καταγράφηκε με έναν τρόπο και μέσα στην ποινική δίκη.
Α, μάλιστα. Mm-hmm. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν αντίλαξαν ούτε βλέμματα. Εγώ, συνήγορος πολιτικής αγωγής, ναι, ήμουν σε απόσταση 2 μέτρων από τον Παπαδόπουλο και λίγο πριν ήταν ο Ιωαννίδης. Αντιλαμβάνεστε ακόμη και οι σπασμοί του προσώπου, η ακινησία, ναι, η ψυχρότητα. Ήταν στοιχεία τα οποία εγώ τουλάχιστον, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, τα είχαμε, συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, mm-hmm, θα είχαμε αξιολογήσει. Mm-hmm. Όχι ότι από αυτό προέκυπτε η, ναι, ασφαλότητα η οποία ήταν καταγεγραμμένη μεταξύ της ομάδας Παπαδόπουλου και Ιωαννίδη, mm-hmm, αλλά ήταν και αυτό το γεγονός δηλωτικό αυτής της αντιπαλότητας της έσπρας, έλεγα, που ήταν μεταξύ. Mm-hmm. Φόβος υπήρχε για σας που συμμετείχατε σε μια τόσο μεγάλη δίκη, για τους φίλους, θα λέγαμε, της Χούντας, που είχαν μείνει σίγουρα κάποιοι πίσω, αρκετοί ενδεχομένως. Να σας πω, κύριε Αγγελή, όταν προσέρχεσαι σε μια τέτοια δίκη, εγώ έχω την τύχη και την τιμή να έχω κάνει πάρα πολλές δίκες, όπως για παράδειγμα και τις δίκες των βασανιστών, που είναι ένα, mm-hmm, άλλο κεφάλαιο, mm-hmm, σε σχέση με τους χουντικούς. Πάντοτε προσέρχεσαι με ένα κράτημα τι πρόκειται να συμβεί, εάν θα συμβεί. Έτσι. Δεν συνέβη όμως απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Ναι. Σε ό,τι αφορά το κλίμα εκείνης της εποχής των γεγονότων, των ιδίων των γεγονότων του Πολυτεχνείου, τότε προσπαθώ, αναδεικνύω ένα κομμάτι, κάποια σημειολογία των ημερών, κύριε Κουβέλη, και θα ήθελα την άποψή σας σε σχέση με τις μεταγενέστερες και θα έλεγα των τελευταίων μίας-δύο δεκαετιών επετείους του Πολυτεχνείου, μία αντίφαση. Τότε λοιπόν, ενώ μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου υπήρχε ένας κορμός, προφανώς προερχόμενος, ο μεγάλος κορμός προερχόμενος από την αριστερά, έτσι, αλλά υπήρχαν και άλλα κομμάτια της κοινωνίας τότε, χωρίς κομματική αριστερή, κομματική μπιτομπέλα, ενδεχομένως και κάποιοι κεντρώοι και κάποιοι δεξιοί που ήταν υπέρ της δημοκρατίας και της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Και ήταν το σημαντικό ότι τότε στις πύλες του Πολυτεχνείου υψωμένες ήταν οι ελληνικές σημαίες. Και έχουμε δει έκτοτε σε περιόδους επαιτειακές του Πολυτεχνείου να καίγονται ελληνικές σημαίες, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την αντίφαση. Είναι σωστή και έχει ανάγκη να αξιολογηθεί. Με ποια έννοια? Ότι εκείνη την ώρα μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, σας μιλάω με τα λόγου γνώσεως, mm-hmm, δεν κυριαρχούσαν οι πολιτικές διαφορές που πράγματι υπήρχαν κυρίως μεταξύ των πρωταγωνιστών του Πολυτεχνείου. Ναι. Αυτές παραμερίστηκαν κάποια στιγμή και όλος ο κόσμος ενοποιήθηκε στον κοινό στόχο, mm-hmm, εναντίον της δικτατορίας. Ναι. Και αυτό είχε σχέση με εκείνο το οποίο αναδεικνύονταν. Η απόκρουση της δικτατορίας, η δημοκρατία ως τεχνική υπόθεση. Εξού και η σημαία η οποία ήταν και κοιμάτιζε στις πύλες του Πολυτεχνείου. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Στην λοιπόν, πορεία έχει αλλάξει όμως το νόημα και η σημασία όλων όχι, αυτών. Δεν έχει αλλάξει το νόημα. Κάποιοι, το μάλλον, νόημα κάποιοι θέλουν αλλάξει να το διαστρεβλώσουν. Έτσι, το νόημα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 47-48 χρόνια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και 47 από την διοίκηση στην οποία αναφερθήκαμε και εμείς λίγο πριν, εξακολουθούν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, οι διεκδικήσεις του Πολυτεχνείου να έχουν την επικαιρότητά του. Βεβαίως, στη βάση των εξελίξεων και των νέων μεγεθών που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην δημοκρατία της χώρας μας. Ναι. Εξακολουθεί να έχει την επικαιρότητά του το σύνθημα και το νόημα για βάθεμα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Εξακολουθεί να έχει την επικαιρότητά του και να αποτελεί προτροπή για αγώνες προκειμένου να αναδειχθούν, να προστατευτούν και να προκύψουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Βεβαίως, η διαδρομή των 48 ετών έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα συνθήματα με ένα περιεχόμενο, όχι διαφορετικό, αλλά ένα περιεχόμενο που δέχτηκε όλα τα στοιχεία της εξέλιξης της πολιτικής πορείας του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.